Ο προφήτης της Βεθήλ του είπε «Και εγώ είμαι προφήτης όπως σύ». Ένας δε μου μίλησε εν ονόματι του Κυρίου και μου είπε «Επανέφερε αυτόν εις τον οίκον σου προς σε, να φάγει φαγητόν και να πει είδωρ». Αυτά δε έλεγε ψευδόμενος προς αυτόν. Ο προφήτης βεθίλ επανέφερε τον προφήτη εκ της φυλής Ιούδα και έφαγεν άρτον και έπιεν είδωρ εις τον οίκον του. Καθόν χρόνον εκάθυντο εις το τραπέζι του φαγητού έγινε αποκάλυψη Κυρίου προς τον προφήτη της Βεθήλ ο οποίος είχε επαναφέρει εκείνον εις τον οίκον του και είπε προς τον άνθρωπον του Θεού ο οποίος είχε έλθει από τη φυλή του Ιούδα Αυτά λέγει ο Κύριος. Επειδή επίκρανες τον Θεόν και δεν ετήρησες την εντολή την οποία σου έδωκε Κύριος ο Θεός σου και έτσι επέστρεψες εδώ και έφαγες άρτον και έπιες είδωρ εις τον τόπον αυτόν δια τον οποίον σου έδωσε ρητήν εντολήν ο Κύριος λέγον δεν θα φάγεις άρτον και δεν θα πεις νερό δια τούτο το σώμα σου δεν θα ταφεί στον τάφον των προγόνων σου. Ο από την Ιουδαία προφήτης, αφού έφαγε άρτον και έπιεν είδωρο, εσαμάρωσε τον όνον του και επανήρθε στην την Ιουδαίαν. Όταν όμως απεμακρύνθη, συνήντησε αυτόν καθοδόν ένας λέων, ο οποίος και τον εθανάτωσε. το σώμα του προφήτου έμεινε ερημένον εις την οδόν. Ο όνος δε το όρθιος πλησίον του και ο Λέων είστα το όρθιος πλησίον του νεκρού σώματος. Ιδού δε ότι κατά την ώρα να δύο άνδρες διερχόμενοι από εκεί είδαν το πτώμα του προφήτου κείμενον εις την οδόν, και τον Λέοντα ο οποίος είσαι το όρθιος πλησίον του πτώματος. Αυτοί εισήλθον εις την πόλη όπου ευρίσκεται ο γέρον προφήτης και ανήγγυλαν εις την πόλη τα συμβάντα. Ο εκβεθήλ προφήτης που είχε επαναφέρει από τον δρόμον τον προφήτην της Ιουδαίας είπεν «Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού» ο οποίος παρεύει την εντολή του Κυρίου και έτσι παρεπίκρανε τον Θεόν. Ο γέρον αυτός προφήτης μετέβη και το πτώμα κείμενον εις τον δρόμον. Ο Όνος δε και ο Λέων ήσαν όρθιοι πλησίον του σώματος. Ο Λέων δεν κατέφαγε το σώμα του ανθρώπου του Θεού, ούτε και τον Όνον συνέτριψεν. Ο προφήτης αυτός επήρε το νεκρόν σώμα του ανθρώπου του Θεού, το έθεσεν επάνω εις τον όνον και το έφερε εις την πόλην για να το θάψει εις τον τάφον του. Εκεί εθρίνησαν αυτόν οι άνθρωποι λέγοντες «Αλίμωνον αδελφέ». Έπειτα δε από τον θρίνον αυτόν είπεν ο γέρον προφήτης εις τα παιδιά του όταν αποθάνω να με θάψετε εις τον τάφον αυτόν όπου έχει ταφεί ο άνθρωπος του Θεού. Θέσατε με κοντά εις τα οστά αυτού, δια να σωθούν και τα ειδικά μου οστά με τα οστά εκείνου. Διότι οπωσδήποτε θα πραγματοποιηθεί ο λόγος τον οποίο ομίλησε αυτός κατ' εντολήν του Κυρίου, δια το θυσιαστήριον τούτο της Βεθήλ, και διά τους ναούς, οι οποίοι έχουν οικοδομηθεί στους υψηλούς τόπους της Αμαρίας. Εν τούτης, ο Ιεροβοάμ, παρά των λόγων αυτών του προφήτου, δεν εσυνετίστη και δεν μετενόησε διά την ασέβειάν του, αλλά συνέχισε την παρανομία του και εγκατέστησε εις τους υψηλούς τόπους της ειδωλολατρίας ιερείς εκ του λαού» οι οποίοι δεν κατήγοντο από την φυλή του Λεβί. Ο Ιωσδήποτε δε γίνεται τότε ιερεύς εις τους ειδωλολατρικούς αυτούς ευκτηρίους οίκους. Η ασεβής αυτή πράξης κατελογίστη ως βαρία αμαρτία εις τον οίκον του Ιεροβουάμ και έγινε αιτία ολέθρου και αφανισμού αυτού, από το πρόσωπο της γης. Κεφάλαιον δέκατον τέταρτον Προαναγγελία τιμωριών κατά του Ιεροβοάμ Στίχη 1 έως 20 Αποστασία του Ρόβοαμ από τον Θεό Στίχη 21 έως 31 Κατά τον καιρόν εκείνον αρρώστησεν ο Αβιά, ο γιος του Ιεροβάμ. Ο Ιεροβάμ είπε στη γυναίκα του. Σίκο άλλαξε ενδύματα, ώστε να μη σε αναγνωρίσουν ότι είσαι η σύζυγος του Ιεροβάμ και πήγαινε εις την Σιλό. Ιδού εκεί ευρίσκεται ο προφήτης Αχιά, αυτός ομίλησεν εις εμέ εκ μέρους του Θεού ότι θα γίνω βασιλεύς των δέκα τούτων φυλών. Πάρε μαζί σου δια των άνθρωπων αυτών του Θεού ως δώρον άρτους και κουλούρια δια τα τέκνα του και σταφίδες και μίαν στάμναν μέλη και θα μεταβείς προς Αυτόν. Αυτός δε θα σου αναγγείλει τι θα συμβεί σχετικώς με την ασθένεια του παιδιού μας». Η γυναίκα του Ιεροβάμ έκαμε όπως εκείνος της είχε πει. Εσηκώθη, ητιμάστη ε, και πορεύθη η ε, Σιλό. Εισήλθαν εις τον οίκον του Αχιά. Ο άνθρωπος αυτός ή γέρον και θαμπά έβλεπαν τα μάτια του εξαιτίας του γύρατός του. Ο Κύριος είπε προς τον Αχιά, «Ειδού, έρχεται η γυνή του Ιεροβουάμ για να ζητήσει την γνώμη σου σχετικός με το παιδί της που είναι άρρωστο. Έτσι και έτσι θα ομιλήσεις προς αυτήν όπως εγώ θα σου αποκαλύψω». Όταν η γυνή του Ιεροβάμ εισήλθε στον τον οίκον του Αχιά, προσεποιείτο ότι δεν είναι σύζυγος του Ιεροβουάμ. Ο Αχιά, όταν ήκουσε τον θόρυβον των βημάτων της και καθήν στιγμήν εκείνη εισήρχετο δια της θύρας του οίκου, είπε προς αυτήν, «Ήσελθε γυνή του Ιεροβουάμ, γιατί προσπαθείς να παρουσιαστείς ως άλλη γυναίκα. Εγώ είμαι διασέ, αγγελιαφόρος σκληρών ειδήσεων, πήγαινε και είπε εις τον Ιεροβοάμ. Αυτά λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Εγώ σε ύψωσα και σε ανέδειξα εκ μέσου του λαού αυτού και σε κατέστησα βασιλέα επί των λαών μου τούτων των δέκα φυλών του Ισραήλ. Διέριξα το βασίλειον του οίκου Δαβίδ, και έδωσα αυτό εις σε. Συ όμως δεν ανεδείχθης όπως ο δούλος μου ο Δαβίδ, ο οποίος ετήρησε τα σεντολάς μου και με εικολούθησε με όλην του την καρδίαν, ώστε να πράττει το ορθόν πάντοτε ενώπιον μου. Σε όμως διέπραξες πονηρίας μεγαλυτέρας από όλους τους Ισραηλίτας, οι οποίοι είχαν ζήσει προηγουμένως από Σε. Επορεύθης και κατεσκεύασες άλλους θεούς, από μέταλλον, που εχήθη εις ειδικών καλούπι, ώστε να με εξοργήσεις εναντίον σου. Επειδή με επέταξες έτσι όπισθέν σου. Δι' αυτού το εγώ αποστέλω τιμωρίαν εναντίον σου και εναντίον του οίκου Ιεροβοάμ. Θα εξολοθρεύσω από την οικογένεια του Ιεροβοάμ κάθε αρσενικών, δούλων ή ελεύθερων. Θα σαρώσω την οικογένεια του Ιεροβοάμ όπως σαρώνεται η κόπρος έως ότου θα ολοκληρωθεί η καταστροφή της. Όσοι εκ της του Ιεροβουάμ αποθνίσκουν μέσα στην πόλη θα κατατρώγονται από κίνας. Εκείνος ο οποίος θα πεθάνει εις αγρόν θα κατατρώγεται από τα πετινά του ουρανού. αυτά θα γίνουν διότι ο Κύριος τα προανήγγειλε. Σύ λοιπόν σήκω τώρα και πήγαινε εις τον οίκον σου την ώραν δέκατα την οποία το πόδι σου θα πατήσει στην πόλη το παιδί σου θα αποθάνει. θα θρυνήσουν αυτό όλοι οι Ισραηλίτε και θα το θάψουν, διότι αυτό μόνον από την οικογένεια του Ιεροβοάμ θα ταφεί κανονικά εις τον τάφον, επειδή δι' αυτό ευρέθη κάποιος καλός λόγος παρακυρίου του Θεού του Ισραήλ μεταξύ όλης της οικογένειας Ιεροβοάμ. Ο ίδιος δε ο Κύριος θα αναδείξει άλλον βασιλέα εις τας δέκα φυλάς του Ισραήλ, ο οποίος θα κτυπήσει αποφασιστικά τον οίκον του Ιεροβουάμ κατά την ημέραν εκείνην. Αλλά τι λέγω, έχει διαρχήσει αρχίσει η τιμωρία αυτή. Ο Κύριος θα πλήξει των Ισραηλιδικών λαών όπως αναταράσει η θύελα τα ύδατα και θα ξεριζώσει το βασίλειον του Ισραήλ από αυτήν την γήν την έφορον και γόνιμον την οποίαν έδωκεν εις τους προπάτορας του και θα τους διασκορπίσει πέραν από τον ποταμόν Εφράτην. Τούτο δε διότι οικοδόμησαν ειδωλικούς ναούς και κατεσκεύασαν είδωλα μέσα η σιερά άλση και παρόργησαν έτσι τον Κύριον. Θα παραδώσει δε ο Κύριος των Ισραηλιτικών λαών εις αυτάς τας τιμωρίας εξαιτίας των αμαρτιών του Ιεροβοάμ ο οποίος ημάρτησεν ο ίδιος αλλά και των Ισραηλιτικών λαών παρέσυρεν εις αμαρτίαν. η γυνή του Ιεροβάμ εσηκώθη και επέστρεψεν εις την πόλην Σαριρά. Όταν δε εισήλθον εις το κατόφλι του σπιτιού της, το παιδί απέθανε. Έθαψαν αυτό και το εθρύνησαν όλοι οι Ισραηλίτε, σύμφωνα με τον λόγον τον οποίον είπε ο Κύριος, δια του δούλου αυτού, του προφήτου Αχιά. τα δε άλλα έργα του Ιεροβουάμ, τα πολεμικά του έργα και όσα άλλα έργα έκαμε κατά το διάστημα της βασιλείας του, όλα αυτά είναι γραμμένα στο το βιβλίο που επιγράφεται «Έργα και ημέρε των βασιλέων του Ισραήλ». Τα έτη δε κατά τα οποία βασίλευσεν ο Ιεροβουάμ ανήλθον η 22 Απέθανε και ετάφη με τους πατέρας αυτού και τον διεδέχθη εις των βασιλικών θρόνων ο Υιός του ο Ναβάτ. Βασιλεύσει στο βασίλειο του Ιούδα ή το τότε ο Ρόβοαμ, ο Υιός του Σολομόντος. τεσσαράκοντα και ενός ετών ήτο όταν αυτός ανήλθε εις των βασιλικών θρόνων. Εβασίλευσε δεκαεπτά έτη εις την πόλην Ιερουσαλήμ, την οποία ο Κύριος εξέλεξε από όλα τα Ισραηλιτικάς πόλεις, διαναδοξάζεται και να λατρεύεται εκεί το όνομά του. Το όνομα της μητρός του Ροβοάμ ήτο Ναάμα. Αυτή δε κατήγετο από την φιλήν των αμονιτών. Και ο Ροβάμ διέπραξεν επίσης πονηρά ενώπιον του Κυρίου και εξόργησε τον Θεόν εναντίον του περισσότερον από όσων τον είχαν εξοργήσει οι προπάτορες του με τα των αμαρτίας τα οποία είχαν διαπράξει. Αυτοί εξέλεξαν υψώματα όπου έστησαν ειδωλικά στήλας και αγάλματα ειδωλικών θεών εις κάθε υψηλών λόφων και κάτω από ευσκιόφυλα δέντρα. Έτσι, ολόκληρος η χώρα παρεσήρθη εις και αποστασίαν, διότι κατεσκεύασαν σιχαμερά είδωλα όλων των ειδωλικών θεοτήτων που είχαν τα άλλα έθνη και τα οποία είδωλα ο Κύριος είχε εξαφανίσει εκ μέσου των Ισραηλιτών. Κατά το πέμπτον έτος της βασιλείας του Ροβουάμ, ανέβη από την Αίγυπτον ο βασιλεύς Σουσακίμ και εισήλθε εις την Ιερουσαλήμ. Νικητής δε καθώς ήτο, επήρεν όλους τους θησαυρού από τον ναόν του Κυρίου και τους θησαυρού από το ανάκτορον του βασιλέως, και τα χρυσά δόρατα, τα οποία ο Δαβίδ είχε πάρει από τα χέρια των δούλων του Αδραζάρ, βασιλέως Σουβά, και τα οποία είχε φέρει στην Ιερουσαλήμ. Όλα αυτά τα επήρεν ο Σουσακίμ. Όπλα χρυσά, όσα έκαμεν ο Σολομών, και τα έφερεν εις την Αίγυπτον. Ο Ροβουάμ κατεσκεύασεν αντί αυτών των χρυσών όπλων χάλκινα όπλα. Αυτά δε οι αρχηγοί της βασιλικής χωροφυλακής οι οποίοι εφρουρούσαν την πύλην του βασιλικού ανακτόρου τα ετοποθέτησαν εις την θέση όπου προηγουμένως υπήρχον τα χρυσά όπλα. Κάθε φορά δε που ο βασιλεύς εν επισήμω πομπή εισήρχετο εις το ναόν του Κυρίου, οι σωματοφύλακες οι συνοδεύοντες αυτών ελάμβανουν τα όπλα. Μετά δε την επίσημον πομπήν, τα ετοποθετούσαν πάλιν εις την αίθουσαν των φρουρών τα υπόλοιπα έργα του Ροβοάμ και όλα όσα έκαμεν, αυτά δεν περιέχονται στα χρονικά των βασιλέων του βασιλείου Ιούδα. Πόλεμος δε υπήρχε μεταξύ του Ροβοάμ και του Ιεροβοάμ, όλα στα σημέρα της βασιλείας των. Απέθανε ο Ροβοάμ και τάφη όπως είχαν ταφεί οι πατέρες του, στην πόλην Δαβίδ. Ανταυτού δε γίνε βασιλεύ ο ιό του, ο Αβιού. Κεφάλαιων δέκατον πέμπτων. Αβιού και Ασά. Βασιλή Ιούδα. Στίχη ένα έω εικοσταίρε. Ναδάβ και τέσσερις άλλοι διαδέχονται ο ένας τον άλλον εις βασιλείαν Ισραήλ. Στίχοι 25 έως 34 Ο Αβίου, ο Υιός του Ροβουάμ, έγινε βασιλεύς της Ιουδαίας κατά το 18ο έτος της βασιλείας του Ιεροβουάμ του Ιού του Ναβάτ. Αυτό σε βασίλευσε τρία έτη επί της Ιουδαίας, έχων πρωτεύουσαν του την Ιερουσαλήμ. Η μητέρα του ονομάζεται το Μάχα και το εγγονή του Αβεσαλόμ. Αλλά και ο Αβιού επορεύθη στα Σαμαρτίας τας οποίας είχε διαπράξει και ο πατήρ του προαυτού. Έτσι δε η καρδία του δεν ήταν τελεία απέναντι του Θεού, όπως ήταν η καρδία του προπάτορος του Δαβίδ. Προς χάριν όμως του Δαβίδ, έδωκεν εις αυτόν ο Θεός, ιών ως διάδοχον του βασιλικού θρόνου, δια να αναδείξει έτσι τέκνα ύστερα από αυτόν ως βασιλής και να σταθεροποιήσει την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσαν του βασιλείου του. Διότι ο Δαβίδ έπραξε το ορθόν ενώπιον του Κυρίου και όλα στα σημέρα τη ζωή του δεν παρεξέκλυνε από όλα όσα είχε διατάξει σε αυτόν ο Κύριος. όλα τα άλλα έργα του αβιού, όλα όσα έκαμε, δεν υπάρχουν αυτά γραμμένα εις το βιβλίο έργα και ημέρα των βασιλέων του Ιούδα. Πόλεμος δεν υπήρχε κατά το διάστημα της ζωής μεταξύ αβιού και μεταξύ Ιεροβοάμ. Απέθανεν ο Αβιού και ετάφη μαζί με τους προγόνους αυτού κατά το 24ο έτος της βασιλείας του Γεροβάμ και ετάφη όπου και η πρόγονή του εις την πόλη Δαβίδ. Εβασίλευσε δε ανταυτού ο Υιός του ο Ασά. Κατά το 24ο έτος της βασιλείας του Γεροβάμ Βασιλεύς του Ισραήλ, έγινε βασιλεύς εις το του Ιούδα ο Ασά. Αυτός με πρωτεύουσαν την Ιερουσαλήμ εβασίλευσεν επί και εν έτη. Η μητέρα του ονομάζεται Ανά ή το δε απόγονος του Αβεσαλόμ ο Ασά έπραξε το ορθόν ενώπιον του Κυρίου, όπως και ο προπάτορα αυτού ο Δαβίδ. Κατήργησε τα ιδολολατρικά στελετάς από την χώρα του και απεμάκρυνε όλα τα είδωλα και τα ιδολολατρικά συνηθίας, τα οποία είχαν εισαγάγει οι πρόγονοί του. Από δε την μητέρα του την Ανά αφήρεσε κάθε εξουσίαν, ώστε να μην κατέχει αυτή καμίαν εξέχουσαν θέσιν, και τούτο διότι κατεσκεύασεν αυτή ευκτήριον οίκων εις το άλσος και τοποθέτησεν ειδωλικών θεών. Ο Ασά κατέστρεψε τα μυστικά σπήλαια της λατρείας των ιδόλων και παρέδωσεν εις το πυρ τα είδωλα εις τον χήμαρο των κέδρων. Τους υψηλούς όμως ειδωλολατρικούς τόπους δεν κατέστρεψεν. Εν τούτης η καρδία του Ασά ή το καθόλων των χρόνων της ζωής του αφιερωμένη εις τον Κύριον. Ο Ασά επανέφερεν εις τον ναόν του Κυρίου, του Κίωνας του πατρός του και του ειδικού του αργυρούς και χρυσού Κίωνας, όπως και τα ιερά σκεύη. Αλλά μεταξύ του Ασά και του βάσα, βασιλέως του βασιλείου Ισραήλ, εσυνεχίζω το πόλεμος όλα τα σημέρα στη ζωή των. ο βασά, ο βασιλεύς του Ισραητικού Βασιλείου, εξεστράτευσε εναντίον του βασιλείου Ιούδα και οχύρωσε την Ραμά, ώστε να μην μπορεί κανείς άνθρωπος του Ασά, του βασιλέως Ιούδα, να εισέρχεται και να εξέρχεται εις την χώρα του. Επήρε τότε ο Ασά όλο το αργύριον και το χρυσίον, που υπήρχε εις το θησαυροφυλάκιο του ναού του Κυρίου και εις το θησαυροφυλάκιο του βασιλικού του Ανακτόρου, παρέδωσε αυτά εις τα χέρια εμπίστων δούλων του και τα έστειλεν ο βασιλεύς Ασά προς τον Ιόν Άδερ, Ιόν του Τάβερε Μάν, Ιού του Αζίν βασιλέως της Συρίας, ο οποίος κατοικούσεν εις την Δαμασκόν και του παρήγγειλε «Ας συνάψομεν συμφωνίαν φιλίας μεταξύ μας, ομοίαν προς η οποία υπήρχε μεταξύ του ειδικού μου πατρός και του ειδικού σου πατρός. Ιδού, σου έστειλα ως δώρα αργύριων και χρυσίων. Εμπρός λοιπόν διάλυσε την συμφωνία σου με τον βάσα, Βα τον βασιλέα Ισραήλ, για να έτσι αυτός από την χώρα μου. Ο Ιος Άδερ ήκουσε και δέχτη την πρότασή του βασιλέως Ασά και απέστειλε τους στρατηγούς των στρατιωτικών του δυνάμεων εναντίον των πόλεων του βασιλείου Ισραήλ. Εκείνοι δε προσέβαλαν και κατέβαλαν την πόλη Αΐν, την Εδάν, την Αββελ Μαά και όλην την περιοχή της Γενισαρέτ μέχρι και όλης της χώρας η οποία ανήκει στην την φυλήν Νεφθαλή. Ο Βάσα, όταν ήκουσε τα γεγονότα αυτά, εσταμάτησε πλέον να οχυρώνει την Ραμά και επέστρεψε εις την πόλην Θερσά. Τότε δε, ο βασιλεύς Ασά έδωσε εντολήν εις όλους τους άνδρας της φυλής Ιούδα εις ένα κίμ να σηκώσουν και να μεταφέρουν τους λίθους της ραμά και τα ξύλα αυτής, τα οποία είχε χρησιμοποιήσει προς σύντης της, ο Βάασά. Δι' αυτόν δε, ο ο βασιλεύς Ασά όλους τους λόφους και τα υψώματα της φυλής Βενιαμίν από την Σκοπιάν. τα δε άλλα έργα του Ασά και όλα τα μεγάλα αυτού κατορθώματα που είχε πράξει και πόλεις τα οποίας οχύρωσε, όλα αυτά δεν είναι γραμμένα εις το βιβλίο των λόγων και των έργων των βασιλέων Ιούδα. Αλλά κατά των καιρών των γυρατίων του υπέφεραν αυτός από πόνους των ποδών του ο Ασά κοιμήθη και προσετέθη εις τους προγόνους του και ετάφη εις τους των προγόνων του εις την πόλη Δαβίδ του προπάτορός του. Ανταυτού δε εβασίλευσαν εις το βασίλειον του Ιούδα ο Υιός του ο Υιός Αφάτ. Ο Ναδάβ, ο Υιός του Ιεροβοάμ, εβασίλευσεν εις το βασίλειον του Ισραήλ κατά το δεύτερον έτος της βασιλείας του Ασά, βασιλέως του βασιλείου Ιούδα. Εβασίλευσε δε δύο έτη εις το βασίλειον του Ισραήλ. Αυτός όμως διέπραξε το πονηρόν ενώπιον του Κυρίου και πορεύθη των δρόμων των αμαρτιών του πατρός του, δια των οποίων εκείνος είχε παρασύρει τους Ισραηλίτας προς την αμαρτίαν. Ο Βαασά, ιός του Αχιά, περιεκύκλωσε τον Αβάδ ευρισκόμενον εις των ειδωλολατρικών ναών Βεελάν, και διοχειρώματο περιεκύκλωσεν αυτόν εις την Γαβαθόν, την πόλην των Αλοφύλων. ο δε Ναδάβ και όλος ο Ισραηλιτικός λαός είχον τότε περικυκλώσει την γαβαθών. Ο Βαασά εθανάτωσε τον Ναδάβ κατά το τρίτον έτος της βασιλείας του Ασά, Ιού του Αβιού, του βασιλέως Ιούδα και βασίλευσεν αυτός αντί εκείνου. όταν δε αυτός έγινε βασιλεύς, εξολόθρεψεν όλην την οικογένεια του Ιεροβοάμ. Δεν αφήκε κανένα μέλος της οικογένειας του Ιεροβοάμ εις την ζωήν. Τους εξολόθρεψεν όλους, σύμφωνα με την προφητεία του Κυρίου, την οποίαν είχεν ἐπι διαμέσου του δούλου του, του προφήτου Αχιά, του Σιλονίτου. Η φοβερά αυτή τιμωρία είχε προφητευθεί τότε εξαιτία των αμαρτιών του Ιεροβουάμ και διότι αυτός είχε παροργήσει Κύριον των Θεών του Ισραηλιτικού λαού με το να παρακινήσει και να εξωθήσει τον λαόν εις την Τα υπόλοιπα έργα του Ναδάου Όλα όσα έκαμε, ειδού, δεν είναι γραμμένα εις το βιβλίον έργα και ημέρε των βασιλέων του Ισραήλ. Κατά δε το τρίτον έτος της βασιλείας του Ασά, βασιλέως του βασιλείου του Ιούδα, εβασίλευσεν ο Βαασά, ο Υιός του Αχιά, εις το βασίλειον του Ισραήλ, με πρωτεύουσα την Θερσά, επί 24 έτη. Και αυτός όμως έπραξε το πονηρόν ενώπιον του Κυρίου. Παρεσύρθη στην την Ιδολατρία και βάδισε τον δρόμον του Ιεροβουάμ, του Ιού του Ναβάτ. Υποπεσόν εις τα σιδείας αμαρτίας, δια των οποίων εκείνος είχε οδηγήσει των Ισραηλιτικών λαών εις την ειδωλολατρία. 10 έκτον Η βασιλεία του Βαασά επί του Ισραήλ Στίχη 1 έως 7 Του Ιλά και Ζαμβρί Στίχη 8 έως 20 Η Βασιλεία του Αμβρή, στίχη 21 έως 28. Η Βασιλεία του Ιωσαφάτ επί του Ιούδα, στίχη 28. Ο Αχάβ, βασιλεύς του Ισραήλ, στίχη 29 έως 34. Ο Κύριος δια του Ιού Ιού του ανανί ομίλησε προς τον βασιλέα Βαασά και είπεν «Ενώ εγώ σε ανέδειξα εκ του μηδενός και σε εγκατέστησα βασιλέα του Ισραηλιτικού μου λαού, σύ των αμαρτωλών δρόμων του Ιεροβοάμ και παρέσυρε των λαών μου στην Αμαρτία: αμαρτίαν, για να με παροργήσουν έτσι οι Ισραηλίτε με την ειδωλολατρία των». Δια τούτο θα αναδείξω εγώ έπειτα από εσέ και την οικογένειά σου άλλον βασιλέα και θα παραδώσω ισόλεθρον την οικογένειά σου όπως παρέδωσα την οικογένεια Ιεροβουάμ του Ιού Ναβάτ. Όσοι από την οικογένεια του Βασά θα πεθάνουν εις την πόλην θα τους κατατρώγουν τα σκυλιά. Τους νεκρούς δέης τους αγρούς θα τους φάγουν τα σαρκοβόρα όρνεα του ουρανού. Τα υπόλοιπα από τα έργα του βασά που έκαμε και τα κατορθώματά του είναι γραμμένα στο βιβλίο λόγων και έργων των βασιλέων του Ισραήλ. ο Βαασά κοιμήθη με τους πατέρας αυτού και τάφη εις θρεσά. Ανταυτού δε βασίλευσεν ο Ιλά, ο Υιός του, κατά το εικοστόν έτος της βασιλείας του Ασά. Ο Κύριος, δια του στόματος του Ιού, η Ιού του Ανανή, ομίλησεν εναντίον του Βαασά και της οικογενείας του, εξαιτία της κακίας την οποίαν έπραξε αυτός ενώπιον του Κυρίου, ώστε να παροργήσει αυτόν με εκείνα που έκαμε, γενόμενος όμοιος με τον Ιεροβοάμ, του οποίου την οικογένεια αυτός ούτως ο Βαασά είχε εξολοθρεύσει. Ο Ιλά, ο Υιός του Βαασά, έγινε βασιλεύς του Ισραηλιτικού βασιλείου επί δύο έτη εις την πόλη Θερσά. Ο Ζαμβρή, ο αρχηγός του ημίσεως του υπηκού, συνομότησε εναντίον του Ιλά. Ο Ιλά έμεινε εις την πόλη Θερσά πίνων και μεθείων εις τον Ικονοσά ο οποίος ήτο ο αρχιοικονόμος του βασιλικού οίκου εις Θεσά. Ο Ζαμβρή εισήλθε εις τον οίκον, εκτύπησε τον βασιλέα, τον εφώνευσε και βασίλευσε αυτός αντί εκείνου. Όταν δε ανήλθεν εις των βασιλικών θρόνων, εξολόθρευσεν όλην την οικογένεια του βάσα σύμφωνα με τον λόγο τον οποίον ο Κύριος είχε εξαγγείλει δια του προφήτου Ιού εναντίον της οικογένειας Βασα. Ετιμωρήθη δε σκληρός η οικογένεια αυτή εξαιτίας των αμαρτιών του Βασα και του Ιού του Ιλά, ο οποίος και παρέσυρε των Ισραηλιτικών λαών εις την ειδωλολατρίαν, ώστε να παροργήσει Κύριον των Θεών. τα άλλα από τα έργα τα οποία έκαμεν ο Ιλά, υπάρχουν γραμμένα εις το βιβλίο των έργων και των λόγων των βασιλέων του Ισραήλ. Ο Ζαμβρή εβασίλευσε εις Τερσά μόνον επτά ημέρας, διότι ο στρατός των Ισραηλιτών ευρίσκεται ο στρατοπεδευμένος απέναντι της πόλεως Γαβαθών, η οποία ανήκε εις τους αλοφίλους, εις φιλιστέους. Ο στρατός λοιπόν, ο οποίος ευρίσκεται εκεί στρατοπεδευμένος, έμαθε την είδηση αυτήν, ότι δηλαδή ο Ζαμβρή είχε συνομωτήσει και εφώνευσε τον βασιλέα. Και τότε οι στρατιώτες ανεκήρυξαν ως βασιλέα του Ισραηλιτικού λαού τον Αμβρί ο οποίο ήταν το αρχηγό τη στρατιά του Ισραήλ κατά την ημέραν εκείνη εις το στρατόπεδο. Ο Αμβρή και όλος ο Ισραηλιτικός στρατός που ήταν μαζί του ανέβησαν από την Γαβαθών και πολιόρκησαν τη Θερσά. Όταν ο Ζαμβρή είδεν ότι είχε καταληφθεί από τον Αμβρή η πόλης, κατέφεγεν στον τον πύργον του βασιλικού ανακτόρου, έβαλε εις αυτόν φωτιάν και εκάει και ο ίδιος μαζί με τον πύργον. Ο σκληρός αυτός θάνατος επήλθεν εναντίον του εξαιτία των αμαρτιών τα οποία είχε διαπράξει, ώστε να βαδίσει τον δρόμον του αμαρτωλού Ιεροβοάμ, Ιού του Ναβάτ, όποιος και ο ίδιος ημάρτησε και τον λαόν είχε παρασύρει εις την αμαρτία. Τα υπόλοιπα από τα έργα του Ζαμβρή και συγκρούσεις τα οποία αυτός εναντίον άλλων έκαμε είναι γραμμένα εις το βιβλίο των έργων των βασιλέων του Ισραήλ. Τότε δε εξαιτία προφανώς των γεγονότων αυτών εδιχάστη το βασίλειον το Ισραηλιτικόν. Το ίμιση του λαού οικολούθησε τον Θαμνή, ιόν του Γονάθ, και ανέδειξε αυτόν βασιλέα. Το δε άλλο ίμιση οικολούθησε τον Αμβρή. Ο λαός ο οποίος οικολούθησε τον Αμβρή, υπερίσχυσε εναντίον της μερίδος, που ήτο με τον θαμνή ιόν γονάθ. Ο θαμνί εφωνεύθη όπως και ο αδελφός του Ιωράμ κατά την εποχή εκείνη. Έτσι δε έγινε βασιλεύς μετά τον θαμνή ο Αμβρή. Όταν δίνει το 31ο έτος της βασιλείας του Ασά, ο βασιλεύς του Ιούδα εβασίλευσεν επί του βασιλείου του Ισραήλ επί δώδεκα έτη ο Αμβρή. Έξ' έτη εβασίλευσεν εις την Θερσά. Ο Αμβρή γόρασε το όρος της Σαμαρίας από τον Σεμίρ εις τον οποίον ανήκε το όρος αντί δύο ταλάντων Αργυρίου και οικοδόμησεν εις το όρος Πόλιν εκάλεσε δε το όνομα του όρους επί του οποίου είχε νοικοδομήσει την πόλη εκ του ονόματος Σεμίρ του κυρίου του όρους Σαμάριαν. Αλλά και ο Αμβρή διέπραξε το πονηρόν ενώπιον του κυρίου. Εξετράπη η Ασεβία πολύ χειροτέρα από εκείνας που είχαν διαπράξει οι προηγηθέντες από αυτόν ασεβείς βασιλείς. να εξ ολοκλήρου των δρόμων του αμαρτωλού Ιεροβοάμ η ουναβάτ, εις τας αμαρτίας αυτού, με τας οποίας και των Ισραηλιτικών λαών παρέσυρε εις την αμαρτία ώστε οι Ισραηλίτε να εξοργήσουν εναντίον των Κύριων των Θεών του Ισραήλ, δια την ιδωλολατρία των και τα σαμαρτολάς ή πράξεις των. Τα υπόλοιπα από τα έργα του Αμβρή και όλα όσα έκαμεν και όλα τα μεγάλα του κατορθώματα είναι γραμμένα εις το βιβλίο των λόγων και των έργων των βασιλέων του Ισραήλ. Απέθανεν ο Αμβρή και ανεπάφθη μαζί με τους πατέρας του και Τάφη η Σαμάριαν. Αντίδε αυτού έγινε βασιλεύς ο ιός του, ο Αχαάβ. Κατά δέ το εν δέκατον έτος της βασιλείας του Αμβρή, ανεδείχθη βασιλεύση στην Ιερουσαλήμ ο Ιωσαφάτ, Υιός του Ασά ήτο δε τότε 35 ετών και βασίλευσεν στην Ιερουσαλήμ επί 25 έτη. Η μητέρα του ονομάζεται Γαζουβά ή το δε θυγάτηρ του Σελή. Αυτό σε επί τα ίχνη του ευσεβούς πατρός του, του Ασά, και δεν εξέκλεινε από τον δρόμον του Θεού, αλλά έπρατε πάντοτε το ορθόν ενώπιον του Κυρίου. Πλην όμως, δεν επέτυχε να καταστρέψει εντελώς την ειδωλολατρίαν, μάλιστα δε από τους υψηλούς τόπους, όπου προσεφέρονται ακόμη θυσίε και θυμιάματα. τα της συνθήκης του Ιωσαφάτ με τον βασιλέα του Ισραήλ και όλα τα κατορθώματα τα οποία αυτός επραγματοποίησε, όπως και οι πόλεμοι τους οποίους διεξήγαγεν, είναι γραμμένα εις το βιβλίο των λόγων και των έργων των βασιλέων του Ιούδα. Και τα συμπολιφθή σα ιεροδούλους γυναίκας, οι οποίοι είχαν προσθεθεί κατά τα σημέρας του πατρός του Ασά εξεδίωξεν από την χώραν του. Βασιλεύς δε τότε δεν υπήρχεν στην την Συρίαν, δεν υπήρχεν εκεί αρχηγός. Ο βασιλεύς Ιωσαφάτ εναφπήγησε μεγάλο πλοίον εις θαρσής, για να πλέψει αυτός εις Σοφίρ, όπου υπήρχεν το χρυσίον. Το πλοίο όμως δεν επορεύθη, διότι συνετρίβει εις γάσιον γαβέρ. Τότε ο Οχοζίας, ο βασιλεύς του Ισραηλιτικού Βασιλείου, είπε προς Ιωσαφάτ «Εγώ είμαι πρόθυμος να στείλω με τους υπηρέτα σου και τους ανθρώπους μου εις των σου». Ο Ιωσαφάτ όμως, δεν συγκατετέθη. Εκοιμήθη δε όπως και οι πατέρες του και ετάφη εις τους των πατέρων του εις την πόλη Δαβίδ. Βασιλεύς δε ανταυτού έγινεν ο Υιός του ο Ιωράμ. Κατά το δεύτερον έτος της βασιλείας του Ιωσαφάτ βασιλεύς του Ιωδαϊκού βασιλείου έγινε βασιλεύς βασιλέας το ο Αχαβ Υιός του Αμβρή. Αυτός εβασίλεψεν εις το Ισραήλ με πρωτεύουσαν την Σαμάρια επί 22 έτη. Ο Αχαβ διέπραξε το πονηρόν ενώπιον του Κυρίου και εξέκληνε νησασέβιαν και αμαρτωλότητα χειροτέραν από τους προκατόχους του ασεβής βασιλείς. Και δεν του είτο αρκετόν ότι εβάδισε τον δρόμον του αμαρτωλού Ιεροβοάμ Υιού του Ναβάτ αλλά επήρε και ο σύζυγόν του την Ιεζάβελ, θυγατέρα του Ιέθε Βαάλ, βασιλέως των Σιδωνίων. Επορεύθη και ελάτρευσε τον Βαάλ και επροσκύνησε αυτόν. ανοικοδόμησε δε προς τιμήν του ιδόλου Βαάλ θυσιαστήριον, το οποίον έθεσε εις τον οίκον των ειδωλολατρικών δελιγμάτων του, εις αυτόν που είχε ανοικοδομήσει εις την Σαμάριαν. Εις δέ το ιερών άλσος, έστησεν ο Αχαάβ άγαλμα την Αστάρτην. Διέπραξε δέ και άλλας πονηράς ειδωλολατρικάς πράξης, δια των οποίων παρόργησε Κύριον των Θεών του Ισραηλιτικού λαού εναντίον του ώστε να αυτοκαταδικαστεί έτσι οι εξολόθρευσιν. Εξετράπηδε εις το κακόν περισσότερον από όλους τους άλλους βασιλείς του Ισραήλ, οι οποίοι προηγήθησαν από Αυτόν. Κατά τα σημέρας του Αχάβ, ο Αχίλ, ο οποίος κατήγετο από την Βεθύλ ανικοδόμησε την Ιεριχώ. Όταν έθετε τα θεμέλιά της, απέθανεν ο πρωτότοκος Υιός του, ο Αβυρών. Απέθανε δε και ο νεότερος Υιός του, ο Σεγούβ, όταν απεπεράτωσεν αυτήν και έθεσε τα σπήλας του τείχους της» τούτο δε έγινε ω θεία τιμωρία, για να εκπληρωθεί ο λόγος τον οποίον ο Κύριος είχε εξαγγείλει δια του Ιησού, του Ιού του Ναβή, ότι δεν έπρεπε να ανοικοδομηθούν ποτέ τα τείχη της Ιεριχούς. Κεφάλαιον δέκατον έβδομον ο Προφήτης Ηλίας προναγγέλει Ανομβρίαν, στίχη 1 έως 6. Θαύματα του Ηλίου η Σεραπτά, στίχη 7 έως 24. Ο Προφήτης Ηλίας, ο Θεσβήτης, ο οποίος κατήγετο από την Θέσβην της Γαλαάδ, είπε προς τον Αχάβ «Εν ονόματι του ζώντος Θεού, του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού του Ισραήλ, ενώπιον του οποίου παρίσταμε ως υπηρέτη, σου αναγγέλλω ότι δεν θα υπάρξει κατά τα έδια αυτά ούτε βροχή ούτε δροσιά» ημιμόνων όταν εγώ δια του στόματός μου είπω Ομίλησε ο Κύριος προς τον Ηλιού και του είπε «Φύγε από εδώ προς Ανατολάς και κρύψου εις τον χήμαρον Χωράαθ, ο οποίος σε βρίσκεται ανατολικός από τον Ιορδάνη. Από αυτόν τον χήμαρον θα πίνεις νερό εγώ δε θα διατάξω τους κόρακας να σε διατρέφουν εκεί. Ο Ηλίας έπραξεν όπως ο Κύριος τον είχε διατάξει και εκάθισεν εις τον χήμαρον Χωράθ, ανατολικός από τον Ιορδάνη. Οι κόρακες έφεραν εις αυτόν άρτους κατά την πρωίαν, κατά δε το διλινόν του έφεραν κρέας. Από τον χήμαρον έπινε νερό. Έπειτα από ημέρας εξηράνθη ο χήμαρος, διότι δεν έπιπτε καθόλου βροχή στην γη. Εκ μέρους του Κυρίου εδώ νέα διαταγή προς τον Ηλίαν. «Σήκω», είπε ο Κύριος, «και πήγαινε εις τα σεραπτά της Ιδονίας». «Ιδού, εγώ έδωσα ήδη εντολήν γυναίκα χήραν εκεί να σε διατρέφει». Ο Ηλίας εσηκώθη και επορεύθη εις τα σεραπτά ήλθαν εις την πύλη του τείχους της πόλεως και ειδού εκεί είτο μία γυναίκα χείρα η οποία εμάζευε ξύλα. Εφώναξε λοιπόν προς αυτήν ο Ηλιού και της είπε «Δώσ' μου λίγο νερό από το δοχείον δια να Εκείνη επήγε να φέρει προς αυτόν ίδωρ. Ο δε Ηλίας εφώναξε πάλιν προς αυτήν. «Φέρε μου σε παρακαλώ λίγο ψωμί από εκείνο που κρατείς εις το χέρι σου». Απήντησε η γυναίκα. «Ορκίζομαι εις Κύριον των Θεών σου ότι δεν έχω ψωμί παρά μονάχα μία χούφτα αλεύρι εις την ιδρία μου και λίγο λάδι στο το δοχείον του ελαίου. «Ειδού, μαζεύω δύο ξυλάκια, θα επιστρέψω στο το σπίτι μου, θα ψήσω με αυτό μία κουλούρα για τον εαυτό μου και τα παιδιά μου. Θα φάμε το ψωμί αυτό και έπειτα θα πεθάνομεν από την πίναν. Ο Ηλίας είπε προς αυτήν, «Μη φοβάσαι, αλλά έχει θάρρος» πήγαινε στο σπίτι σου και κάμε όπως είπες. Ψήσε όμως μία μικρή λαγάνα και φέρε την πρώτα εις εμέ. Διαδέ τον εαυτόν σου και τα παιδιά σου φτιάσε κατόπιν, διότι αυτά λέγει ο Κύριος. Το αλεύρι της ιδρίας δεν θα λείψει πλέον από το δοχείον που περιέχει το έλεον δεν θα λιγοστέψει μέχρι τη ημέρα κατά την οποία ο Κύριος θα στείλει βροχή εις την γη. Γυν. Η γυναίκα έφυγε και έκαμεν όπως είπε ο προφήτης. Χάρις δε εις το θαύμα του προφήτου έτρωγεν αυτή αυτός και τα τέκνα της. Το αλεύρι που υπήρχε στην Ιδρίαν δεν έλειψε πλέον και το λάδι που περιείχε το εις τον καμψάκιν δεν ολιγόστεψε σύμφωνα με τον λόγον τον οποίον ο Κύριος ομίλησε δια του στόματος του ηλιού. Έπειτα από τα γεγονότα αυτά αρρώστησε το παιδί της γυναικός της κυρίας του οίκου. Η αρρώστια του ή το πάρα πολύ βαριά, ώστε έσβησε πλέον η ζωή του. Είπε δε βαρυπενθούσα η χείρα προς τον ηλιού. Τι είμαι εγώ μπροστά σε σένα, άνθρωπε του Θεού. Η στον οίκον μου, δια να ενθυμηθεί έτσι ο Θεός τα αμαρτίας μου και να με τιμωρήσει και να θανατώσει τον ιόν μου. Απήντησεν ο Ηλιού προς τη γυναίκα. Δώσ' μου το παιδί σου. Ο προφήτης επήρεν αυτό από την αγκάλιν της, το ανέβασε εις το όπου αυτός έμενε και το έθεσεν επάνω εις το κρεβάτι του. Ο Ηλιού έκραξε προς τον Θεόν και είπεν αλίμονον κύριε, εγώ είμαι αυτόπτης μάρτης εις την δυστυχία της χείρα αυτής, με την οποία εγώ διαμένω. Σι έστειλε στην βαρίαν αυτήν θλίψην, ώστε να πεθάνει το παιδί της. Εφύσισεν ο προφήτης Ηλίας τρεις φορές εις το πρόσωπον του παιδιού και παρεκάλεσε τον Κύριον και είπε « Κύριο Θεός μου, δώσε ώστε να επιστρέψει η ψυχή του παιδίου τούτου εις αυτό». Έτσι δε και έγινε. Το παιδί ανέζησε και ομίλησε δυνατά. Ο Ηλίας κατέβασε το παιδί από το υπερόνι στο σπίτι, το παρέδοκεν εις τη μητέρα του και είπε, «Βλέπεις» ότι το παιδί σου ζει. Απήντησε η γυναίκα προς τον Ηλίαν. Ιδού εγώ έχω πλέον γνωρίσει καλά και πιστεί ότι εσύ είσαι άνθρωπος του Θεού και ότι ο λόγος του Θεού, ο αληθινός, πάντοτε υπάρχει στο στόμα σου. Κεφάλαιον δέκατον όγδον Συνάντησης Ηλιού και Αχαάβ Στοίχη 1 έως 19 Θυσία εις το όρος Κάρμιλον Στοίχη 20 έως 40 Η της Ανομβρίας στίχη 41 έως 46. Έπειτα από αρκετών χρόνων, κατά το τρίτον έτος του λοιμού, εδόθη εκ μέρους του Θεού εντολή εις τον ηλιού, προς τον οποίον ο Κύριος είπε «Πήγαινε, παρουσιάσου εις τον Αχάβ, και εγώ θα δώσω τώρα βροχήν εις την γην. Ο Ηλιού επήγε πράγματι να παρουσιαστεί στον τον Αχάβ, ενώ η πείνα λόγω της ανομβρίας ή το ακόμη μεγάλη εις την Σαμάριαν. Ο Αχάβ προσεκάλεσε τα σημέρας εκείνας τον αρχιοικονόμον του, τον Αβδιού, ο οποίος Αβδιού εφοβήτω πάρα πολύ των Κύριον και όταν η Εζάβελ εθανάτωνε τους προφήτας του Κυρίου, ο Αβδιού επήρεν εκατόν άνδρας προφήτας και τους απέκρυψε αναπεντήκοντα εις δύο σπήλαια, όπου και τους διέτρεφε με ψωμί και νερό». Ο Αχάβ είπε προς τον Αβδιού «Έλα, ας περιοδεύσουμε να την χώραν, να πάμε εις τα σπηγά των υδάτων και εις τους χυμάρους, μήπως τυχόν και έβρομεν χόρτον, δια να τους ύπους και τους σημειώνου, δια να μη εξολοθρευθούν εντελώς από τους στάβλους. εμοιράστησαν μεταξύ των, των δρόμων για να περάσουν την χώραν. Ο Αχαβ επορεύθη εις τον ένα δρόμον, ο δε εβάδησεν ευάδισεν εις τον άλλον δρόμον μόνος. Ενώ Αβδιού επροχωρούσε μόνος του εις τον δρόμον, ήλθε προς συνάντησήν του ο προφήτης Ηλίας. ο Αβδίου έσπευσε και προσεκίνησε αυτόν μέχρι σε δάφους και του είπεν «Αλήθεια, σύ είσαι ο ίδιος ο προφήτης Ηλίας, Κύριέ μου». Ο Ηλίας του απήντησεν «Εγώ είμαι». Πήγαινε και είπε στον Κύριόν σου «Ιδού ήλθεν ο Ηλίου» ο Αβδιού απήντησεν, «Εις τι σου έπτεσα, ποιαν αμαρτίαν διέπραξα και παραδίδησε με τον δούλο σου εις τα σχήρα στο Αχαάβ, για να με θανατώσει. Σε διαβεβαιώ ενώπιον Κυρίου του Θεού σου, ότι δεν υπάρχει έθνος ή βασίλειον, όπου ο Κύριος μου, ο Αχαάβ, δεν απέστειλε για να σε αναζητήσει». Κι αν εκείνοι του απαντούσαν «Δεν υπάρχει εδώ ο Ηλίου», αυτός παρέδιδεν εις το πύρ την βασιλείαν και τας χώρας αυτής, διότι δεν σε ανεκάλυπτε. Και τώρα σύ μου λέγεις «Πήγαινε και ανάγγελε στον τον Κύριόν σου ότι ο Ηλίας είναι εδώ παρών». Εάν όμως συμβεί, καθόν χρόνον εγώ θα φύγω από σέ» δια να στον Αχάβ και σε αφαρπάσει πνεύμα Κυρίου και σε μεταφέρει εις άλλην χώραν την οποίαν δεν γνωρίζω εγώ δε θα παρουσιαστώ για να αναγγείλω εις τον Αχάβ ότι είσαι εδώ και εκείνος δεν σε έβρει. τότε επάνω εις τον θυμόν του θα με θανατώσει. Εγώ δε ο δούλος σου φοβούμε τον Κύριον ανέκαθεν από την νεαράν μου ηλικίαν. Ασφαλώς δε θα έχουν γνωστοποιηθεί η σε τον Κύριον μου όσα εγώ έκαμα προς τους προφήτας του Κυρίου όταν η Εζάβελ τους θανάτωνε, Έκρυψα από τους προφήτας του Κυρίου εκατόν άνδρας αναπεντίκοντα εις δύο σπήλαια και τους έθρεψα με ψωμί και νερό. Και εσύ τώρα μου λέγεις πήγαινε και είπε τον Κύριόν σου ότι ο Ηλίας είναι παρόν. Εκείνος ασφαλώς θα με θανατώσει. Ο Ηλίας απήντησεν «Ορκίζομαι εις τον Κύριον των δυνάμεων ενώπιον του οποίου παρίσταμε ως δούλος, ότι σήμερον οπωσδήποτε θα παρουσιαστώ εις τον Αχαάβ, τον Κύριόν σου. Ο Αβδίου, κατόπιν της εντολής αυτής του ηλίου, επορεύτη η συνάντηση του Αχαάβ και ανήγγειλε εις αυτόν την εμφάνιση του ηλίου. ο Αχάβ έτρεξε για να συναντήσει τον Ηλιού. Όταν δε είδε τον προφήτην Ηλίαν, του είπε «Αλήθεια, σύ δεν είσαι εκείνος ο οποίος διαστρέφεις των Ισραηλιτικών λαών». Ο Ηλιού του απήντησε «Δεν διαστρέφω των Ισραηλιτικών λαών εγώ, αλλά σύ και η οικογένεια του Πατρός σου, διότι εσείς έχετε εγκαταλείψει Κύριον των Θεών σας και ακολουθήσατε την λατρεία των ειδώλων του Βααλ. Και τώρα στείλε και συγκέντρωσε κοντά μου όλους τους εκπροσώπους του Ισραηλιτικού λαού εις το όρος Κάρμιλον, όπως επίσης και τους τετρακοσίους πεντίκοντα ιερείς της Εσχήνης και τους 400 άλλους ιερείς των δασών της Αστάρτης οι οποίοι τρώγουν εις την τράπεζαν της Ιεζάβελ. Ο Αχαβ απέστειλε πράγματι ανθρώπους εις όλων των Ισραηλιτικών λαών και συνεκέντρωσε όλους τους ψευδείς προφήτας εις το όρος. Ο προφήτης Ηλίας επλησίασε όλους τους συγκεντρωθέντας εκεί και είπε προς αυτούς «Έως πότε εσείς θα χωλένετε και από τα δύο πόδια και θα κλείνετε πότε εδώ και πότε εκεί» Εάν ο Κύριος και Θεός των Πατέρων μας είναι αληθινός, Ακολουθήσατε Αυτόν. Εάν όμως ο Βάαλ είναι ο πραγματικός Θεός, λατρεύσατε Αυτόν. Ο λαός δεν απήντησε τίποτα εις αυτά. Ο Δέηλιου είπε τότε προς τον λαόν, «Εγώ έχω απομείνει εδώ εντελώς μόνος, προφήτης του Κυρίου» ενώ η μεν προφήτε του Βάλ είναι τετρακόσχοι και πεντήκοντα, η δε προφήτε του Άλσους της Αστάρτης είναι τετρακόσιοι. Ας μας δώσουν δύο βόηδια και ας εκλέξουν αυτοί ένα βόηδι, ας κόψουν εις τεμάχια και ας το επιθέσουν επάνω εις τα ξύλα. Φωτιά όμως να μη ανάψουν. Το ίδιο θα κάμω κι εγώ εις το βόηδι το άλλο και δεν θα ανάψω φωτιά επί του θυσιαστηρίου. Σεις, οι ιερείς των ειδόλων, θα φωνάζετε και θα παρακαλείτε τον Θεόν σας και εγώ επίσης θα επικαλεστώ το όνομα Κυρίου του Θεού μου. Εκείνος ο Θεός θα είναι αληθινός και πραγματικός, ο οποίος θα ακούσει την προσευχή και θα στείλει πυρ επάνω εις το Όλοι οι παριστάμενοι αντιπρόσωποι του λαού απεκρίθησαν και είπαν «Καλός είναι αυτός ο λόγος, τον οποίον μας είπες, ας γίνει έτσι». Τότε ο Ηλίας είπε προς τους προφήτες της Εσχήνης «Διαλέξατε εσείς δια των εαυτών σας τον ένα μόσχον και ετοιμάσατε τον σεις πρώτη, διότι είστε πολλοί και επικαλεστείτε το όνομα του Θεού σας. Φωτιά όμως να μην θέσετε επάνω εις το θυσιαστήριον». εκείνοι επήραν τον Μόσχον, ετοίμασαν αυτόν και επεκαλούντο το, όνομα του Βάλ από την πρωίαν έως την μεσημβρία και έλεγαν «Ω Βάλ, επάκουσέ μας, άκουσε την προσευχή μας, Βάλ». Αλ». Αλλά ο Θεός τον ούτε τους σήκουσεν, ούτε και τους απήντησεν. Εκείνοι δε έτρεχαν γύρω από το θυσιαστήριο το οποίο κατεσκεύασαν παρακαλούνται συνεχώς τον Βάαλ. Έφτασε η μεσημβρία. Ο δε προφήτης Ηλίας ο Θεσβήτης ηρωνευόμενος αυτούς του είπε «Παρακαλέσατε αυτόν με ακόμη μεγαλυτέραν φωνήν διότι είναι Θεός ίσως φλιαρί κάπου πιθανόν να ευρίσκεται προς την σωματικήν του ανάγκη, δεν αποκλείεται και να κοιμάται, φωνάξτε για να ξυπνήσει. Εκείνοι εκαλούσαν τον Θεόν με ακόμη μεγαλύτεραν φωνήν, κατά την ειδωλολατρικήν των συνήθιαν, κατέκοπτον τους εαυτούς των με μαχαίρας, και με αγκαθεράς λόγχας, μέχρι σότου έρεν επάνω εις τα σώματά των το αίμα. Επεκαλούντο τον Θεόν και προσύφχοντο, μέχρι σότου ήλθε το δειλινόν. Η ώρα δηλαδή κατά την οποίαν προσεφέρετο η απογευματινή θυσία προς τον Θεόν. Αλλά καμία απάντησης δεν εδίδετο εις αυτούς. ομίλησε τότε ο Ηλιού ο Θεσβήτης προς τους προφήτας των δεληρών θεών λέγον «Απομακρυνθείτε από αυτού τώρα και εγώ θα ετοιμάσω τον μόσχον για το ολοκαύτωμά μου». Εκείνοι απεμακρύνθησαν ο λίγον, και απεχώρησαν από εκεί.